Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καθόλου φιλικό περιβάλλον προς την αυθεντική παραγωγική δύναμη της χώρας, που είναι η επιχείρηση και κυρίως η μικρομεσαία επιχείρηση και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Καταρχάς, μία απάντηση στον κύριο Ρώση. Το 2014 ήταν η τελευταία κατάργηση του αφορολογήτου. Μπορεί οποιοδήποτε να το γκουγκλάρει. Ήταν 5.000. Πόσο ήταν? Ήταν 5.000. Πόσο είπα εγώ? Όχι, εσείς είπατε ότι δεν είχε ποτέ αφορολόγητο η επιχείρηση. Η ατομική επιχείρηση, οι επιτευγματίες δηλαδή και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν όντως αφορολόγητο. 5.000. Λοιπόν, επίσης στην τρέχουσα κυβέρνηση. Και τυχαία δηλώνει να 5.000. Εντάξει, εσείς κάνατε άλλα εγκλήματα. Εγώ κοιτάξτε, δεν βλέπω. Μεταξύ σας δεν βλέπω δύο ιδεολογικές διαφορές. Εσείς το διατηρήσατε και κάνατε και ακόμα περισσότερα. Μεταξύ συγχαρητήρια για την πολιτική διαδρομή όλων των κομμάτων. Όλοι υπηρετούν τον κρατισμό και έχουν καταβαραθρώσει την ιδιωτική επιχειρηματικότητα όλες τις δεκαετίες τις προηγούμενες. Ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κύριε ΠΑΣΟΚ, Πέρο, ούτε όλοι, Νέα Δημοκρατία. Δημοκρατισμό Πέρονα. Σε όλα τα κόμματα. Δεν υπάρχει πουθενά υπηρετούν τον κρατισμό και τον κρατικό προστατευτισμό στην ιδιωτική οικονομία. Όλη η οικονομία μας ήταν κρατικοδίαιτη εξ αρχής. Η κυρία Καφαντάρη του ΣΥΡΙΖΑ είχε δηλώσει ότι η εποχή που κάποιος ήταν αφεντικό του εαυτού του έχει τελειώσει. Σαφέστατα και ευκρινέστατα. Είναι μια κυβέρνηση τρέχουσα, όπως και οι προηγούμενες, αυθεντικά εχθρική απέναντι στην ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί πιστεύει σε ένα εντελώς διαφορετικό αριστερό, κρατικοστραφές σύστημα οικονομίας. Ένα πράγμα στο οποίο μας είχαν συνηθίσει φυσικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και εγώ, επειδή και στη ζωή μου και στην επιστήμη εφαρμόζω την θεωρία του ξηραφιού του Όκαμ. Για όσους δεν την ξέρουν αυτή τη θεωρία, είναι ότι πιο ευλογοφανής λύση σε ένα πρόβλημα είναι και η καταλληλότερη στο να εφαρμοστεί. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα εδώ πέρα έχει δροσιά. Δεν φταίει που κάποιος έχει ρίξει παγάκια κάτω στο δάπεδο, δεν φταίει που ο κύριος Κουδαλάκης μας κάνει αέρα, φταίει το air condition που έχουμε απέναντί μας. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε ένα δημόσιο το οποίο παράγει ελλείμματα τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε κάποιες επιλογές να διαλέξουμε ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργεί αυτό το φαινόμενο, έχουμε να διαλέξουμε. Φταίει η Μέρκελ, φταίει ο Σόιμπλε, φταίει ο Τραμπ, φταίει ο Έρωτας ή φταίει το δημόσιο. Εγώ σας λέω ότι φταίει το δημόσιο. Είναι η πιο ευλογοφανής απάντηση και ψάχνω να βρω τι φταίει από το δημόσιο. Λοιπόν, μέσα εδώ λοιπόν, αν μπορεί μάλιστα να κάνει και ένα zoom η κάμερα. Ελάτε, παρακαλώ. Είναι η αποδοτικότητα του δημοσίου σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κάθετος άξονας είναι το κρατικό κόστος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η δαπάνη δηλαδή του δημοσίου. Και ο οριζόντιος άξονας είναι ο δείκτης ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας του κράτους. Έχει μικρά γράμματα, δεν φαίνεται. Λοιπόν, πολύ καλά, κύριε, θα σας το πω εγώ προφορικά λοιπόν. Παρακαλώ. Έχουμε ένα κράτος το οποίο ξοδεύει το 60% του τζίρου του ΑΕΠ του στο δημόσιο. Και έχουμε το πιο αναποτελεσματικό δημόσιο με διαφορά από όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους σε αριθμό. Έχουμε το πιο πολυδάπανο και το πιο αναποτελεσματικό κράτος. Και αυτό πώς μεταφράζεται? Μεταφράζεται σε υπέρογγη φορολόγηση και σε υπερδανισμό. Γι' αυτό λέμε, και όλα αυτά αξιολόγηση. Δημιουργούν τη μιζέρια που δημιουργείται. Λοιπόν, σε όλα αυτά η λύση αφενός είναι να γίνει αξιολόγηση, αλλά όχι προσχηματική αξιολόγηση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα έχει και ασφαλιστικές δικλείδες ως προς τη βαθμολογία, γιατί το έχουμε μελετήσει αναλυτικά και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του κυρίου Βερναρδάκη, αλλά μια ουσιαστική αξιολόγηση που θα οδηγούσε και στην πόρτα της εξόδου τους αναποτελεσματικούς και αργόμισθους δημοσίους υπαλλήλους, πράγμα το οποίο δεν τολμάει να το πει κανένας. Ούτε τα λεγόμενα φιλελεύθερα κόμματα της λαϊκής δεξιάς, που λαϊκή δεξιά και φιλελευθερισμός είναι οξύμορα από μόνα τους. Ούτε το κόμμα σας το λέει, πάντα. Ούτε, φυσικά το λέει. Απολύσεις αργομίστων είναι ένα από τα 9 σημεία μας. Εντάξει, δεν πιστεύω τώρα αυτό να μην είναι γνωστό. Το λέμε συνέχεια όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Και θα σας δώσω, κύριε Παυλόπουλε, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο αντιπαραγωγικό κράτος έχουμε σε σχέση με την ιδιωτική οικονομία. Ξέρετε ότι μια εταιρεία λιανικής, για να μπορέσει να πουλήσει ένα προϊόν, χρειάζεται να έχει μια ταμιακή ή εναλλακτικά ένα φορολογικό μηχανισμό. Ο φορολογικός μηχανισμός τι είναι? Ένα μηχανηματάκι το οποίο το συνδέεις με τον ηλεκτρονικό σου υπολογιστή και μπορείς να κόψεις παραστατικά μέσω του ηλεκτρονικού σου υπολογιστή με ειδική σήμανση από αυτό το φορολογικό μηχανισμό, αντί να έχεις ταμιακή μηχανή. Λοιπόν, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες της Ευρώπης και σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου γενικότερα, αυτό το σύστημα έχει διασυνδεθεί με το διαδίκτυο και δίνει πραγματικά δεδομένα στην εφορία που μπορεί να γίνει μια απρόσωπη διασταύρωση και να μην χρειάζεται η ανθρώπινη παρέμβαση, η οποία δημιουργεί διαφθορά. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αυτό. Και τι έχουν κάνει? Έχουν πάρει το φορολογικό μηχανισμό, τον οποίο είναι υποχρεωμένοι να έχουν όλοι όσοι πουλάνε λιανικής, και έχουν βάλει πάνω βουλοκαίρι. Έχουν υποχρεώσει οι ιδιώτες ελεγκτές, τεχνικούς, να είναι εξουσιοδοτημένοι για να μπορούν να κατασκευάζουν και να ελέγχουν τους συγκεκριμένους φορολογικούς μηχανισμούς και στάζουν βουλοκαίρι πάνω στο φορολογικό μηχανισμό. Τόσο ξύμορα πράγματα ζούμε στην πραγματικότητα, την ελληνική.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, το να πηγαίνει κάποιο με τη σφραγίδα, δεν ξέρω πώς λέγεται. Στουμπίνα, πώς λέγεται αυτό το πράγμα που σφραγίζουν το βουλοκαίρι πάνω. Μην πείτε μόνο σκορδό τούμπη. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό μπαίνει αλλού. Λοιπόν, αυτός ο μεσαίωνας κάνει αυτή την αντιπαραγωγικότητα και έτσι, όχι μόνο δεν θα δούμε επενδύσεις, αλλά αποθαρρύνουμε και τον νέο που ξεκινάει τη δουλειά του, από τον αποθαρρύνουμε στο να κάνει οτιδήποτε. Και όταν μιλάμε. Πάντως, κύριε Παυλίδη, ακόμη και αν διαφωνείτε ιδεολογικά και όχι μόνο και πολιτικά με τον κύριο Πέρο, εδώ συζητάμε. Μπορεί να συμφωνήσουμε πολλά. Συζητάμε πράγματα τα οποία τα συζητάμε πάνω από 20 χρόνια. Κύριε Παυλίδη, παραμένουν ζητούμενα πράγματα που τα συζητάμε 20 χρόνια. Το μεγαλύτερο έγκλημα πάλι που το έχουν κάνει όλες οι κυβερνήσεις είναι ο βαθμιαίο αυξανόμενο φορολογικό συντελεστή ανάλογα με το εισόδημα. Γιατί αυτό δεν είναι δίκαιο, διότι αν είχαμε ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή, σας λέω 20%, τότε αυτοί που έβγαζαν περισσότερο θα πλήρωναν περισσότερο και αυτοί που έβγαζαν λιγότερο θα πλήρωναν λιγότερο. Αναλογικά δηλαδή. Εχθές, όμως, συγγνώμη, μια φορά, μια στιγμή. Όμως, αν βάζουμε αυξανόμενους φορολογικούς συντελεστές σε συνάρτηση με το αυξανόμενο εισόδημα, τότε αυτό δρά ως αντικίνητρο παραγωγικότητας. Γιατί ένας, για παράδειγμα, εργολάβος που παίρνει ένα έργο να χτίσει μια πολυκατοικία, ή ένας αρχιτέκτονας, ή ένας που παρέχει υπηρεσίες γενικότερα, δεν τον συμφέρει να δουλεύει μετά τον Απρίλιο. Στορά. Σου λέει θα δουλέψω μόνο τρεις μήνες και μετά θα μου τα παίρνει το κράτος. Γιατί να εργάζομαι. Κουδαλάκι, ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Κύριε Παυλόπουλε, σας παρακαλώ. Ορίστε, κύριε. Το σύζευξη δεν υπάρχει, κύριε Πέρο. Με τι σχέση έχει τώρα το σύζευξη με τη συζήτησή μας. Το σύζευξη δεν είναι πάνω σε αυτό που λέτε. Για να κουμπώσουν όλοι οι φορολογικοί μηχανισμοί. Μα έχει γίνει αυτό. Μα δεν το σύζευξη ένα το είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η δεύτερη κυβέρνηση δεν προχώρησε στο σύζευξη. Μα εγώ ως ένα πράγμα σας βλέπω και για αυτό το πράγμα ξεκίνησα να μιλάω. Εμένα με νοιάζει στο πού έχουμε φτάσει τώρα και στο τι αντιμετωπίζει ο ιδιώτης μπροστά. Δεν με νοιάζουν οι διαφορές σας δηλαδή, μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αν διώξουμε όλους από το δημόσιο και βάλουμε σε όλους απέναντι. Αυτό καταλάβατε τώρα από αυτά που είπα. Εγώ είπα ότι δεν είμαι εχθρικός απέναντι στον παραγωγικό δημόσιο υπάλληλο. Γιατί αν ήταν παραγωγικός και αυτός θα παρήγαγε χρήμα. Okay. Δεν παράγει μόνο ο ιδιώτης χρήμα. Okay. Μπορεί να παράγει και ο υπάλληλος που θα κάνει καλά τη δουλειά του, τη ρυθμιστική ήπια παρεμβατικότητα τη δουλειά του δημοσίου. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Γιατί θέλει κόσμο. Πάλι να τα ίδια. Αυτό πάλι καταλάβατε. Κύριε, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Η κυρία Μαρία Λεωζίδου είναι μια αξιόλογη καθηγήτρια στη Σχολή Χημικών Μηχανικών στο Μετσόβιο, τη οποία, όπως αναφέρθηκε, η τεχνογνωσία εξάγεται σε άλλες χώρες. Στη χώρα μας προφανώς δεν έχει εφαρμοστεί στο έπακρο η τεχνογνωσία της κυρίας καθηγήτριας, όπως και πολλά άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα που τα εξάγουμε αλλά δεν τα εφαρμόζουμε στη χώρα μας. Αυτό, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο μια παράληψη ή μια ανικανότητα. Αυτό απλώνεται και σε μια σκοπιμότητα του ελληνικού κράτους, γιατί όταν δημιουργεί συνθήκες σχετικότητας και στις αξιολογήσεις και στους μηχανισμούς λειτουργίας του δημοσίου, τότε αυξάνεται η διαφθορά και οι δυνατότητες να καρποθούν κάποιοι μέσα στο δημόσιο μηχανισμό κάποια προσωπικά ωφέλη. Εκεί ακριβώς δράζεται και αυτό που σας είπα για το βουλοκαίρι πάνω στον φορολογικό μηχανισμό προηγουμένως. Όταν λοιπόν δεν τον διασυνδέεις online αυτό το σύστημα του φορολογικού μηχανισμού και βάζεις ένα βουλοκαίρι, τότε θα έρθει ο μάγκας, ο τσίφτης, ο καραμπουζουκλής, ο εφοριακός της τοπικής γειτονιάς στην επιχείρηση, να κόψει με το μάτι αν το βουλοκαίρι είναι πειραγμένο ή όχι και να κόψει το ανάλογο πρόστιμο στην επιχείρηση και να του πει κύριε, κανονικά 15 χιλιάρικα πρόστιμο, δώσουμε εμένα 3 χιλιάρικα και καθάρισες. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο από την εποχή που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και υπήρχε και παλαιότερα και όχι μόνο από την εποχή που θυμάμαι τον εαυτό μου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να καταργηθούν. Όταν εισάγουμε τεχνολογία στη δημόσια διοίκηση και στους μηχανισμούς αξιολόγησης, τότε μειώνεται η διαφθορά. Τότε δεν έχουμε να κάνουμε με άνθρωπο, τον οποίο μπορούμε να τον δωροδοκίσουμε. Έχουμε να κάνουμε με έναν άτεγκτο υπολογιστή. Έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα. Έχουμε να κάνουμε με επιστήμη και μαθηματικά, τα οποία ευτυχώς ή δυστυχώς για μερικούς δεν λαδώνονται. Λοιπόν, πρέπει σαν κράτος να φτιάξουμε πρώτα απ' όλα στην οτροπία μας. Δεν είναι μόνο θέμα ανικανότητας. Είναι και θέμα εγκληματικής σκοπιμότητας. Και θα σας τα αποδείξω αυτό, διότι αρκετές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, σε ανάλογες περιστάσεις ελέγχου χειροκίνητου και αναξιοκρατικού, προσφεύγουν στα διοικητικά δικαστήρια. Γνωρίζετε σε τι ποσοστό δικαιώνονται από τα διοικητικά δικαστήρια, και είναι κάτι που ίσως δεν το ξέρετε, και αν το ψάξετε θα το διαπιστώσετε. Σε ποσοστό άνω του 65%. Δηλαδή, αν σε μένα έρθει χειροκίνητος έλεγχος στην επιχείρησή μου, να έρθει ο μάγκας, ο τοπικός, ο εφοριακός με το μάτι να ελέγξει αν εγώ δικαιολογώ κάποια έξοδα ή όχι, και αν τα τιμολόγια μου είναι εικονικά ή πραγματικά, με τη βάση την υποκειμενική του κρίση, γιατί η δεδαλώδης νομοθεσία αφήνει πολλά παράθυρα, τότε εγώ προσφεύγω εναντίον του στα διοικητικά δικαστήρια
και σε ένα ποσοστό 65 με 70% δικαιώνομαι. Αλλά μέχρι να δικαιωθώ θα έχω εξαντληθεί και θα έχω πληρώσει όλη μου την περιουσία στη δικαστική διαδικασία και στα δικαστικά έξοδα και θα έχω κλείσει την εταιρεία μου. Επομένως, έχουμε έναν ιδιωτικό τομέα όμοιρο σε αυτό το αντιφάγο κράτος και δεν φαίνεται κανείς να ανησυχεί για αυτό το πράγμα. Και δεν βλέπω προσωπικά και στο άμεσο μέλλον, εκτός και αν γίνει κάτι συνταρακτικό, κάποια αλλαγή στο συγκεκριμένο παράδειγμα.